Δεν εννοούν να κάνουν το αυτονόητο, να τιμωρήσουν τους ενόχους. Και ένοχοι δεν είναι μόνο οι φωνιάδες, είναι και όσοι για 17 χρόνια τους συγκάλυπταν και τους συγκαλύπτουν ακόμα. Τροπή τους! Απαιτούμε άμεσα και χωρίς χρονοτριβή τη σύλληψη των δραστών, δολοφόνων, ηθικών αυτούργων και όσων συγκάλυπταν το στιγερό έγκλημα από την πρώτη στιγμή στη σκηνή μέχρι και σήμερα ακόμα. Όσοι συγκάλυψαν ή παρεμπόδισαν την απονομή δικαιοσύνη τόσα χρόνια, αλλά και όσοι εκ της θέσεώς τους δεν έδρασαν προληπτικά και παραδειγματικά ως όφυλαν να πράξουν, είναι εξίσου συνένοχοι της άγριας δολοφονίας του παιδιού μου, αλλά είναι και υπέτειοι του ψυχοφθόρου και δαπανηρού αγώνα μας. Ακόμα και τώρα, μετά τη μακάβρια εκταφή του αδικοχαμένου παιδιού μας, ο οποίος μίλησε από τον τάφο με την άφωνη μαρτυρία του ότι τον σκότωσαν και τον στραγγάλισαν, με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η συγκάλυψη των δολοφόνων θα συνεχίσει και θα τους αφήσουν ελεύθερους και ατιμόρυτους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και θα μείνει το έγκλημα ατιμόρυτο. Δεν θα μείνει, εξαρτάται από εμάς, δεν θα μείνει! Πολύ σωστά! Από εμάς! Πολύ σωστά! Όμως, ο αγώνας για την αλήθεια και δικαιοσύνη συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Η δικαιοσύνη που μπήκε πριν 17 χρόνια στον τάφο μαζί με τον Θανάση ακόμα να αναστηθεί. Ακόμα να λάψει και όπως φαίνεται είναι πολλοί που τη φοβούνται. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι ακόμα και σήμερα μετά την έρευνα των ποινικών ανακριτών οι οποίοι είχαν μελετήσει τον κοντέστατο φάκελο της τραγικής υπόθεσης που δημιούργησαν οι προκατόχοι τους με τις υποτυπώδες έρευνές τους και επειδή οι ανακριτές απόδωσαν ευθύνες, απομάκρυναν τον άξιο και ικανό ανακριτή κύριο Μάτσαν από την περαιτέρω έρευνα. Πίσω ο κύριος Μάτσας! Να έρθει πίσω ο Μάτσας! Τέρμαντα ψέματα! Η αστυνομία που δεν έκαμε πριν την καλά τη δουλειά της τώρα...